Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο τρίτο μέρος του καναλιού CV Lab που αφορά την ανάλυση των κατασκευών. Ίσως αυτή τη στιγμή που με βλέπεις, πίνεις ένα τσάι ή έναν καφέ ενώ κάθεσαι σε μια καρέκλα. Ή μπορείς σε μια ακραία περίπτωση που σου αρέσει το κανάλι πολύ, να με βλέπεις από το γυμναστήριο και να απορείς αν η Ολυμπιακή μπάλα θα ανατραπεί αν αφαιρέσεις μια 20 πλάκα από το ένα της άκρο. Σε αυτές τις εκφράσεις υπάρχουν μαθηματικά στατικής που μπορεί να έχουν έκταση 2 σελίδων και που να εξηγούν γιατί μπορείς και τα κάνεις αυτά χωρίς να καταραίουν τα ποτά σου, να μην πέφτεις από την καρέκλα σου και να μην μαζεύεις τα ίδια άθλησή σου από το πάτωμα. Ας δούμε όμως τι άλλο μπορεί να συμβαίνει γύρω μας που αφορά την ανάλυση των κατασκευών και δεν το αντιλαμβανόμαστε. Ο άνθρωπος αποτελείται από 360 κόμβους ή συνδέσεις, 206 κόκαλα και περίπου 600 μυς. Αυτός είναι ο στατικός του φορέας, χωρίς τον οποίο δεν θα μπορούσε να εκτελέσει τις λειτουργίες του. Είναι σχεδιασμένος να αντέχει πολλά, αλλά όπως όλα τα υλικά, έτσι και αυτός έχει όρια. Αν για παράδειγμα εφαρμόσουμε δύναμη 4.000 νιούτων στο μοιραίο οστό, που είναι το δυνατότερο στο ανθρώπινο σώμα, αυτό θα σπάσει. Ή αν τραβήξουμε τον πρόστιο χιαστό σύνεσμο με δύναμη μεγαλύτερη των 1250 νιούτων, αυτό θα κοπεί. Έτσι είναι και οι κατασκευές. Τα σημεία που συνδέονται, τα δομικά μέρη, τα ονομάζουμε κόμβους. Το ρόλο των οστών τον παίζει το σχηρόδημα, ενώ αυτών των μειών και των συνδέσμων τον αναλαμβάνει ο πλεισμός. Και όσον αφορά τους χόνδρους των συνδέσμων, τους προσομοιάσαμε τις κατασκευές ως μηχανισμούς απορρόφησης ενέργειας, ιδιαίτερα στην αντισεισμική μηχανική, με σκοπό να εισέρχεται λιγότερη ενέργεια στις κατασκευές. Μια κατασκευή είναι μια αναπαράσταση του περιβάλλοντός μας και όσο και αν νομίζετε πως αποτελούν διαφορετικές οντότητες, αυτό δεν συμβαίνει. Ας πάρουμε για παράδειγμα ένα δέντρο. Η διάμετρος του κορμού είναι η μεγαλύτερη και η πιο δύσχαμπτη σε αυτόν τον οργανισμό, καθώς πρέπει να αναλάβει το βάρος του και να μεγαλώνει ανάλογα με το ύψος του, αλλά και τις πλευρικές δυνάμεις που μπορεί να αντέχει. Οι κορυφές των δέντρων είναι λεπτές στα κλαδιά τους σε σχέση με τον κορμό, καθώς πρέπει να μπορούν να αντιστέκονται στον άνεμο μέσω της μεγάλης μετατόπισής τους. Το δέντρο λοιπόν προσαρμόστηκε με σκοπό την επιβίωσή του. Τα κλαδιά επίσης στην αρχή τους είναι πιο μεγάλα σε διάμετρο αφού πρέπει να αντισταθούν στις διατμητικές δυνάμεις που αναπτύσσονται εκεί. Κατά αντιστοιχεία, μια κατασκευή είναι πιο στιβαρή στη βάση της και πιο ελαφριά ή ελαστική στην κορυφή της, ενώ αν παραλληλήσουμε τα κλαδιά με τις δοκούς, οι δοκοί θα πρέπει να οπλιστούν κατάλληλα ώστε να αντισταθούν στις διατμητικές δυνάμεις στην αρχή των κόμβων. Έχετε σκεφτεί ποτέ γιατί χρειαζόμαστε δέντρα για να αποφύγουμε κάποιες ολισθήσεις λόφων? Όσο πιο πυκνή είναι η βλάστηση και πιο συγκεκριμένα όσο πιο βαθιές ρίζες έχει αυτή, τόσο πιο καλά θα συγκρατηθεί το έδαφος, αφού οι βαθιές ρίζες λειτουργούν ουσιαστικά ως διαμήκης οπλισμός για το έδαφος. Με τον ίδιο τρόπο, ο οπλισμός σε μια κατασκευή συγκρατεί το σκυρόδρομο από την κατάρρευση. Αξίζει να σημειώσω πως ένας τρόπος τεχνητής συγκράτησης των λόφων και των πλαγιών είναι η χρήση φυτεμένων πασάλων, οι οποίοι προσομοιάζουν τις ρίζες. Η φύση μας προσφέρει πολλή γνώση αν μπορέσουμε να τη μεταφράσουμε σε όρους επιστήμης. Για παράδειγμα, ήταν προφανές πως όταν ο άνεμος φυσούσε, τα κλαδιά κινούνταν με αποτέλεσμα μηχανική να έπρεπε να αναπτύξουν εξισώσεις οι οποίες θα εφάρμοζαν τον άνεμο ως δύναμη ή πίεση στις κατασκευές. Και εδώ βλέπουμε τον τελικό τύπο υπολογισμού αυτής της εφαρμοζόμενης δύναμης ανέμου σύμφωνα με τον Αμερικανικό κώδικα. Παρατηρούμε πως ενώ η ταχύτητα του ανέμου ήταν αρχική μας υπόθεση για ύπαρξη δύναμης, τελικά αυτή είναι μόνο το 1 πέμπτο του τελικού υπολογισμού. Το ίδιο συμβαίνει και με το σεισμό, αλλά την εισαγωγή του στις κατασκευές θα τη δούμε σε επόμενο επεισόδιο. Το επεισόδιο αυτό είχε ως σκοπό να μας βάλει στο κλίμα των κατασκευών. Επαναλαμβάνω πως η φύση των κατασκευών είναι η ίδια όπως αυτή του περιβάλλοντός μας. Δεν αποτελούν ξεχωριστή οντότητα και το μόνο που αλλάζει είναι η χρήση των υλικών αλλά και η λειτουργικότητα μιας κατασκευής. Η μια χούφτα αρχές που διέπουν τη μηχανική λειτουργία αυτού του κόσμου ισχύουν για όλους ανεξαιρέτως και η δουλειά μας είναι να συνεργαστούμε με τη φύση και η υποχρέωσή μας να τη σεβαστούμε. Η φύση μπορεί χωρίς εμάς.
Εμείς δεν μπορούμε χωρίς τη φύση. Σας ευχαριστώ και μέχρι την επόμενη φορά είμαι ο Στάθης και αυτό ήταν το CV Lab.